Για λέγε. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε για ισόρουχα πριν πάμε σε εξωγήινους. Ναι, έχεις ακούσει τη φωνή σου, ε. Την έχω ακούσει. Εσύ την ακούσε. Θες να τα γράψω καλύτερα σήμερα. Όχι, μου αρέσει να σε ακούω έτσι. Είναι πολύ αισθησιακή η φωνή σου, Μαράκη. Ναι, αν φωνάζω δεν είναι. Κάνει κενά. Πες. Λοιπόν, θα σου μιλάω σιγά. Μίλησε μου. Μπάσα. Θα μιλήσουμε για ισόρουχα. Δεν τα λες και σεξι τα ισόρουχα αυτά, τα λες όμως χρηστικά. Διότι είναι ένα ισόρουχο το οποίο εξουδετερώνει τις οσμές και σε βγάζει από τη δύσκολη θέση ομιγέννητο, έτσι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που θα φορέσει αυτό το ισόρουχο που θα σου πω, έχει ένα έξτρα προνόμιο, έχει ένα επιπλέον προνόμιο. Μπορεί να αερίζεται ανά πάσα στιγμή τη ημέρα, ακόμα και αν είναι με κόσμο, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, Ανίτα μου. Ναι. Αυτό που καλά, ακούς. Λύνει αυτό βασικό ακούς. Πρόβλημα. Αυτό εντάξει. Το βλέπουμε. Τι είναι αυτό το κοίτα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος φοράει το ισόρουχο αυτό και το δοκιμάζουν, όπως βλέπεις. Ο άλλος άνθρωπος είναι στη δυσάρεστη θέση. Αυτό είναι telemarketing που βλέπουμε. Είναι βίντεο. Παρουσιάζουν το ισόρουχο. Το συγκεκριμένο ισόρουχο. Παρουσίαση του ισόρουχου. Νομίζω πάντως. Ναι, το ηχητικό θέμα δεν ξέρω αν καλύπτει. Το ηχητικό δεν το καλύπτει. Την οσμή καλύπτει. Όμως, εγώ παιδιά είχα σκεφτεί αυτή την εκπομπή πολύ διαφορετική. Ναι. Με ενημέρωση, με θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν. Είναι τρέχουσα. Αυτό είναι ένα κάλυψη. Η επικαιρότητα το να παίρνεσαι είναι επικαιρότητα κάθε στιγμή για τους ανθρώπους. Συν τις άλλες. Είναι και μεγάλο πρόβλημα. Συν τις από το να καλύψεις όπως και να παίρνεσαι. Και είναι και πολύ ανθρώπινο αν θέλεις. Είναι λεπτό λίγο ως προς την προσέγγιση του αν θέλεις. Αλλά είναι ανθρώπινο. Συμβαίνει ανάμεσά μας. Τώρα λοιπόν μπορεί να συμβεί άφοβα ανάμεσά μας. Διότι είναι φτιαγμένο, κατασκευασμένο αυτό το ισόρουχο από ένα ειδικό ύφασμα το οποίο χρησιμοποιεί ένα στρώμα ενεργού άνθρακα που καλύπτει την οσμή. Βγαίνει και σε γυναικείο και σε αντρικό. Το γυναικείο κοστίζει 30 ευρώ, το αντρικό 45. Καταλαβαίνεις, είναι εγώ μεγαλύτερο. Εγώ νομίζω κάνει χρυσές δουλειές ο άνθρωπος πάντως που μάλιστα. Το ανακάλυψε. Πόσο δεν σε νοιάζει. Δεν έχει βρεθεί σε χώρο, Ανίτα. Δεν έχει βρεθεί σε χώρο που αισθάνεσαι λίγο δυσάρεστα. Όχι, Κωνσταντίνα, μου θες να πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι, αλλά υπάρχουν ζευγάρια όμως που δεν αισθάνονται τόσο άνετα μεταξύ τους, γιατί ο ένας αφήνεται λίγο περισσότερο ελεύθερος από ό,τι θα έπρεπε. Εσύ που δεν έχει παρουσιάσει. Έχει συζητηθεί πολύ κόσμο. Ναι, θα πρέπει κάπως αυτό να εξομαλυνθεί τέλος πάντων. Να βρεθεί ένας τρόπος. Αν δεν κρατιέται ο άλλος, να βρεθεί η επιστήμη να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και ήρθε λοιπόν. Είναι μεγάλη εξέλιξη. Αυτό δείχνει ότι πάμε καλά. Πάμε μπροστά. Η επιστήμη προχωράει και ανακαλύπτει πράγματα. Είναι ωραία τύπη αυτή που τα ανακαλύπτουν πάντως. Και σε μαύρο και σε λευκό. Να τα λέμε αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι και αν ενδιασμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Να σε πάω σε κάτι ιατρικό. Θέλεις πήγαινε, έτσι που είμαστε. Α, να πούμε και ένα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι των τριών ιεραρχών, των ταξιαρχών είναι. Οπότε γιορτάζουν ταξιαρχών. Μεγάλη γιορτή, γιορτάζουν οι αγγελικές, οι άγγελοι. Ο Άγγελος και η Αγγελική. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Αγγελική Νικολούλη, θέλουμε την αγάπη μας. Σταματίνα Τσιμτσιλή επίσης, θέλουμε την αγάπη μας. Έχουμε κανέναν άλλο να τελειώνω με αυτούς. Σε όλους τους Μιχάλητες. Όχι, ωραία. Αυτά. Χρόνια πολλά στα κοριτσάκια αυτά. Και στα αγόρια που είναι Άγγελοι και Σταμάτης και ο Γρηγόρης γιορτάζει. Όχι, ο Γαβριήλος, ο Σεραφείμ. Δεν το Γρηγόρη τους έχω μαζί. Όχι, είναι το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, ο Γρηγόρης. Από το, θα το έχω μάλλον το... από το τέτοιο, το σήμα του Σωματοδότη. Το σήμα το δικό, ναι. Λοιπόν, το μυαλό κάνει συνεργούς. Να σου πω ότι βρέθηκε τρόπος να δώσουμε τέλος στο περίφημο φακελάκι. Α. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ειδικά και για την Ελλάδα αυτό. Γιατί όπως ξέρεις, πολλά χρόνια ταλαιπωρούμαστε από αυτή την τύπου δωροδοκία. Έτσι, και κυρίως και σε γιατρούς και σε άλλους τομείς. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν προχθές ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μια ιστοσελίδα που σύντομα θα είναι και χρήσιμη για το κοινό και χρηστική. Στην οποία θα μπορούν οι πολίτες, όπως θα δεις, να καταγγέλνουν επώνυμα έναν γιατρό ο οποίος χρηματίζεται. Με αυτόν τον τρόπο. Το ακούω χρόνια εγώ. Τώρα όμως δημιουργεί τη σελίδα, είναι ήδη στη δημιουργία της δηλαδή, και πολύ σύντομα θα είναι και λειτουργική για τον κόσμο. Ναι. Αν λοιπόν κάποιος πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και του ζητήσει ο γιατρός φακελάκι, θα μπορεί αυτός να καταγγείλει επώνυμα το όνομα του γιατρού, το νοσοκομείο στο οποίο έγινε το συμβάν. Και από εκεί και πέρα να μπορεί να δράσει και το Υπουργείο ανάλογα, έτσι. Ναι. Αυτό βοηθά στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Και αυτό θα ήταν να καταγγέλει και ο γιατρός αυτόν που του δίνει το φακελάκι. Ναι, αλλά φαντάζομαι ο γιατρός είναι ο πρώτος που το ζητά. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, όμως είναι αφίδρομο. Μόνο έτσι θα είναι το θέμα. Okay. Είναι αφίδρομο. Πάντως, ένας μόδιστρος σε μια χώρα η οποία μαστίζεται από τη διαφθορά αυτού του τύπου. Είχε την έξυπνη ιδέα να δημιουργήσει σακάκια και κοστούμια χωρίς τσέπες. Τα οποία έγιναν άρπαστα. Οπότε δεν μπαίνει πουθενά. Θέλω κάθε φορά που μου μιλάς να καταλαβαίνεις. Όταν σου μιλάει στο ακουστικό η Χρύσα, είναι φάνερο. Ναι. Ναι. Δεν είναι αυτό, ακούω φωνές.
Α, γενικότερα. Τη Ζαντάρ, ναι. Που κατέληξε. Γιατί μου κάνει κάτι ματάκια, ρε Στασούλη. Δηλαδή, εκεί που μιλάμε και νομίζω ότι μιλάμε για το φακελάκι, μου φεύγει το ματάκι σου πάνω, κάτι γίνεται. Πηγαίνει σε άλλο σύμπαν, Ανίτα. Ναι. Λοιπόν, σε άλλο σύμπαν. Τι να γίνεται άραγε, παιδιά, σε αυτό το μεγάλο σύμπαν. Να είμαστε μόνοι μας. Θα έχει μια μιζέρια αυτό. Σωστό. Μόνοι μας. Βαρετό. Και επίσης και τόσο πια αυτό. Δηλαδή, όλη η γη είναι μεταξύ μας. Τα έχουμε πει όλα. Έχουμε δει όλες τις βερσιόν γήινου. Δηλαδή, δεν έχουμε πια. Καμία έκπληξη. Τίποτα, τίποτα δεν μας σοκάρει. Έχουν γίνει όλα. Εγώ βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέροντο να υπάρχει κάτι. Και εγώ θα το ήθελα, τα σουλί μου πολύ. Και νομίζω ότι. Θα γουστάριζα πολύ και δεν έχω και φόβο εγώ για αυτούς καθόλου. Όχι, καθόλου ούτε εγώ. Μα είναι και φιλική, δεν μας λέγανε. Όπως υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι, έτσι μπορεί να υπάρχουν καλοί εξωγήινοι και κακοί εξωγήινοι. Και όλες οι εμπειρίες αναφέρονται σε καλούς, σε καλά όντα. Όχι, έχουν αναφερθεί και σε κακούλικα. Εντάξει. Οι περισσότερες είναι καλές μαρτυρίες. Το Hollywood το έχει κάνει λίγο έτσι πιο πολύ suspense. Λοιπόν, εμείς θα πούμε τι παίζει στην Ελλάδα από εξωγήινη κατάσταση και ξεκινάμε με φίλους που έρχονται στην παρέα μας. Ξεκινάμε με την ωραία παρέα του Λεωνίδα Γεωργιάδη, ο οποίος είναι εκδότης βιβλίων. Να περάσει παρακαλώ ο κύριος Λεωνίδας Γεωργιάδης. Γεια σου Λεωνίδα μου, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Τι ωραία φόρεμα. Σ' αρέσει? Λοιπόν, ο Λεωνίδας ο Γεωργιάδης είναι ένα γνωστό πρόσωπο και από την τηλεόραση. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... μας έχει έτσι κατά καιρούς κρατήσει παρέα μέσα από διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Mm-hmm. Αυτή την εποχή στο κανάλι Κόντρα, κόντρα έτσι. Ναι, Κόντρα, στο Έξτρα, γενικά. Ωραία. Όπου πουλάς βιβλίο, φουλ. Σπρώχνεις βιβλίο. Γιατί όχι. Δεν είναι ωραίο? Μια χαρά το βρίσκω. Και πιστεύεις και στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αν δεν κάνω λάθος? Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχει νοημοσύνη στο σύμπαν. Τώρα, βέβαια, αυτό που λέμε εξωγήινη νοημοσύνη δεν είναι απαραίτητο να εννοούμε πράσινα ανθρωπάκια και UFO, αλλά εξωγήινη νοημοσύνη, νοημοσύνη γενικότερα σίγουρα υπάρχει, είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Εσύ τώρα που το έχεις ψάξει, Λεωνίδα μου, θα μας τα πεις όλα αναλυτικά. Να περάσει παρακαλώ και ο επόμενος κύριος, ο γνωστός Ρόμπερτ Ουίλιαμς, τραγουδιστής, συνθέτης και γενικότερα ένα αγόρι το οποίο διατηρεί το στυλ του σε όλα αυτά τα χρόνια, ίδιο ακριβώς. Είναι το ίδιο. Ίδιος, όλο ο ίδιος. Τι κάνεις, Ροπερτάκο? Καλά, δοξάζω. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Κάτσε στην παρέα μας. Λοιπόν, έχω δύο ανθρώπους εδώ που έχουν να μας πούν πολλά σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε λίγο θα προσθεθούν και άλλοι φίλοι στην παρέα μας. Και είμαι και σίγουρη ότι και τηλεφωνικά θα έχουμε πολλή επικοινωνία με τους φίλους που θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό. Εσύ, Ρόμπερτ μου, παρόλο που ο κόσμος όλος ξέρει για το έργο σου το καλλιτεχνικό όλα αυτά τα χρόνια, χρόνια τώρα τοποθετήσεις σχετικά με την εξωγήινη φύση, ζωή, ύπαρξη, νταραβέρι. Θεωρώ ότι είναι εξοργιστικά εγωιστικό έως ηλίθιο, κοιτώντας τον ουρανό το βράδυ και βλέποντας αυτή την απεραντοσύνη του σύμπαντος με τα τρισεκατομμύρια άστρα, να πιστεύουμε ότι είμαστε μοναδικοί. Αυτή είναι η απόψη. Τη στιγμή που δεν ξέρουμε και πόσο μεγάλο είναι αυτό το σύμπαν. Δεν το έχουμε ανακαλύψει. Δεν και το έχουμε... ούτε θα τα ανακαλύψουμε. Σήμερα θα τα βρούμε όλα, παιδιά. Όλα θα ανακαλυφθούν σήμερα εδώ στο Anita.gr. Και θα ήθελα πάρα πολύ, αν υπάρχουν εξωγήινες οντότητες οι οποίες είναι τόσο προχωρημένες και βλέπουν τηλεόραση, ας επικοινωνήσουν μαζί μας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να την κάνω με τρόπο. Α, όχι τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Έλεγα να το ξεπετάξω τώρα για να πάω στο ζουμί. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι να... και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Για να μπούμε στο ζουμί του θέματος. Βλέπω κάποια όντα, άτριχα, αδύνατα, μικροκαμωμένα. Έχω τρομοκρατηθεί. Με απήγαγαν. Εξωγήινοι. Βλέπω κάποια όντα, άτριχα, αδύνατα, μικροκαμωμένα. Έχω τρομοκρατηθεί. Με απήγαγαν. Εξωγήινοι. Λοιπόν, η κυρία που θα μας μιλήσει σε λίγο, θα μας μιλήσει σε λίγο. Αυτό είναι σίγουρο. Απίστευτο. Ένα λεπτό να σκαρφαλώσω. Λοιπόν, στην παρέα μας, Λεωνίδας Γεωργιάδης, εκδότης βιβλίων, γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο, και Ρόμπερτ Ουίλιαμς, επίσης πολύ γνωστό πρόσωπο, και αδερφός του πρώην Υπουργού Υγείας. Ναι, ναι, αυτό να γράφεις πάντα από κάτω. Αδερφός αυτό υπουργού. Το βαριέσαι, ναι, ναι. Το λένε. Το έχω βαρεθεί, αλήθεια είναι. Πρέπει να είναι ψηλοφρίκι αυτό, είναι, κάπως. Ότι είσαι αδερφός του Άδωνη Γεωργιάδη και τέτοια.
Ποιος είναι αυτός, ο Γεωργιάδης. Που λέει ότι έχω κι άλλο αδερφό και είναι πιο διάσημος και εγώ. Το πουλάω το μεταξύ Θεού και όλο το ΣΟΗ γενικά. Μια μέρα να μιλήσουμε εμείς τα αδέρφια. Ναι, είναι. Με τους διάσημους, εμένα τι με θέλει. Γιατί και εσύ διάσημα μπορείς. Έλα μου τώρα, εντάξει. Το βιβλίο πώς πάει, πουλάει. Κοίταξε, αγώνας γίνεται. Το βιβλίο έχει προβλήματα, πολλά προβλήματα. Ο αδερφός τι κάνει, πώς είναι. Ο αδερφός μια χαρά. Στο θέμα μας. Δεν μας χρειάζεται, δεν είναι αυτό το θέμα, μας λέμε τώρα. Μια χαρά, τώρα δεν είναι και υπουργός, μια χαρά είναι. Καλύτερα. Για μένα καλύτερα, γι' αυτό δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λέγαμε λοιπόν, παιδάκια, αν υπάρχουν εξωγήινοι. Ο Ρόμπερτ είναι κάθετος και λέει ότι δεν παίζει να είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν, βλέποντας τα αστέρια το βράδυ. Είναι αστείο. Αλλά είναι μακριά, ρε Ρόμπερτ μου αυτή. Εσύ έχεις δει κατά καιρούς υψάμενα αντικείμενα. Νομίζω είχαμε κάνει και κάποιο βιντεάκι, δεν ξέρω αν έπαιξε ή όχι. Όχι. Και στις αναφορές μου, στα χρόνια μέσα που ήταν αρκετές και κάποια στιγμή φτάνει στα όρια του γραφικού, γιατί έτσι σε βλέπει ο κόσμος, σε αντιμετωπίζει, σε αντιμετωπίζουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι γνώστες της κατάστασης, εν πάση περιπτώσει. Έχω δει κάποια αντικείμενα, τα οποία εγώ δεν ονοματίζω τι είναι. Εγώ έχω πει και έχω περιγράψει τι ακριβώς έχω δει. Αυτός ο οποίος θα βάλει την επικεφαλίδα το τι είναι αυτό που είδα, είναι αυτός ο οποίος φέρει και την ευθύνη. Και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους. Εσύ, με τη δική σου κρίση, τι αισθάνεσαι ότι είναι αυτό που είδες. Κάτι το οποίο από όσο γνωρίζω και από ό,τι τουλάχιστον υπήρχε ή υπάρχει αυτή τη στιγμή επιστημονικά αναγνωρισμένο, είναι πέρα από τις δικές μας ικανότητες, γνώσεις και περιγραφές. Ωραία. Εσύ τι έχεις δει όμως, Ρόμπερτ μου. Οι θεάσεις, αν θέλετε, οι επαφές, οι δικές μου ήταν κυρίως τρεις και αρκετές περισσότερες, αλλά πολύ, πολύ πιο ασήμαντες από ό,τι αυτές που θα σας περιγράψω. Η πρώτη πάει γύρω στο 1958-59, παιδάκι ακόμα. Στην Κυψέλη, στην Έκτορος, μεσημέρι καλοκαίρι, έχω πάει σε έναν φίλο μου απέναντι, 2-3 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Τα παιχνίδια μας τότε ήταν το να παίζουμε με μπάλες, με λακκουβάκια, με ομάδες, να φτιάχνουμε σπαθιά και σφεντόνες και όλα αυτά. Πήγα να φτιάξω σφεντόνες. Υπολογίζω ότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στις 3 με 3,5 το μεσημέρι, όταν ασυναίσθητα κοίταξα στον ουρανό. Και υπήρχε μία σφαίρα μεταλλική στο μέγεθος της λάμπας που έχουμε πάνω από μας. Δεν μπορώ να υπολογίσω το ύψος. Η οποία στεκόταν ακίνητη για αρκετή ώρα. Εσύ ήσουν μικρούλης τότε. 8, 9... Την άκουσες μικρός δηλαδή. Πολύ μικρός και αυτό είναι το σημαντικό. Φώναξα το φίλο, το παρατήρησαμε αρκετή ώρα μαζί. Και τότε είπα το εξής, το οποίο μετά από χρόνια όταν το σκέφτομαι, γιατί δεν είχα καμία εμπειρία ή κάτι να μπορώ να πω αυτά που ακολούθησαν. Του λέω, πήγαινε πάρε την αστυνομία τηλέφωνο, ήταν και ο μόνος από τη γειτονιά που είχε τηλέφωνο την εποχή εκείνη, και πες τους ότι πάνω από εμάς υπάρχει ένας υπτάμενος δίσκος. Εσύ τώρα τόσο μικρός είχες ακούσει για υπτάμενους δίσκους την εποχή? Όχι. Πράγματι λοιπόν πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, το 7ο αν θυμάμαι τότε, και ακούσαμε το κλασικό, πηγαίνετε να παίξετε και εμείς θα έρθουμε να τους πιάσουμε. Δεν δώσαμε σημασία. Είναι μικρά παιδάκια είναι αυτά τώρα. Ναι, έχουν φαντασία, έχουν στο μυαλό τους οτιδήποτε. Το παρατηρήσαμε για ίσως και 10 λεπτά ακόμα, όχι προσιλωμένοι εκεί, και από εκεί πέρα δεν δώσαμε σημασία. Δεν ξέρουμε πότε έφυγε, τι έκανε. Αυτό λοιπόν είναι στα 8. Ναι. Το επόμενο συμβαίνει το 1976. Κατεβαίνουμε μεγάλη παρέα από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη Σεπτέμβρης. Εν τω μεταξύ έχει ξεπεράσει το πρώτο εσύ. Α, ναι, δε. Θυμάσαι έτσι μια παιδική ανάμνηση αυτό. Σαν μια παιδική ανάμνηση. Που δεν είσαι και σιγουράκι ότι έγινε ή δεν έγινε. Όχι, είμαι σιγουράκι διότι συνέβη, δεν ήμουν μόνο εγώ αυτό που τη Μάρτη. Είναι και τα παιδάκια. Και, ναι, και άλλο παιδί. Μεγαλύτερο από μένα. Και αναφορά στην αστυνομία. 1976 σταματάμε στον Καραβόμηλο 3 ώρα το μεσημέρι για φαγητό, στην αριστερή πλευρά όπως κατεβαίνουμε για Αθήνα. Αν έχει περάσει από εκεί και σίγουρα θα έχει περάσει. Πού είναι ο Καραβόμηλος? Είναι λίγο πριν τη Λαμία. Μάλιστα, βέβαια. Έχει κάποιες ψαροταβέρνες πολύ γνωστές, όπου σταματάμε για μεσημεριανό. Καμιά 20 άτομα νομίζω ότι είμαστε. Αρκετοί επώνυμοι, δεν θα ήθελα να τους αναφέρω. Τελειώνουμε το φαγητό και γύρω στις 4.30 είμαι μαζί με τον. Θα αναφέρω μόνο το μικρό όνομα, με τον Νίκο, ο οποίος δουλεύει τότε σε γνωστή δισκογραφική εταιρεία, μεγάλη δισκογραφική εταιρεία στις δημόσιες σχέσεις.
Με το που βγαίνουμε στην Εθνική Οδό, που δεν έχουμε προλάβει να αναπτύξουμε ταχύτητα, αντιλαμβάνομαι και εγώ αλλά και ο Νίκος ταυτόχρονα ένα αντικείμενο το οποίο από την οπτική γωνία που έχουμε μοιάζει με μικρό αεροπλάνο, δηλαδή με μια διάμετρο πτερύγων μεταξύ 20-25 μέτρων, το οποίο έρχεται και πετάει ακριβώς πάνω από τις κορφές των δέντρων. Mm-hmm. Περνάει δίπλα μας σε απόσταση μικρότερη από τα 25 ή 30 μέτρα. Mm-hmm. Οπότε ο Νίκος, το παρατηρούμε, δεν έχουμε αναπτύξει ταχύτητα για να πούμε ότι τρέχουμε, περάσαμε, δεν το είδαμε. Μου λέει ο Νίκος, σταμάτα, το είδες? Λέω, το είδα. Σταματάω το αυτοκίνητο, ανοίγουμε τις πόρτες, βγαίνουμε να δούμε. Δεν προλάβαμε να δούμε τίποτα παραπάνω από το ότι πέρασε πάνω από τα δέντρα και χάθηκε κάπου στον τύπου ορίζοντα. Τύπου UFO ήταν αυτό, ας πούμε, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Φαντάσου ένα πιάτο μεταλλικό με διαστάσεις εξογκωμένο στο κέντρο, με διαστάσεις γύρω στα 20-25 μέτρα. Μάλιστα. Το δικαιονίκος. Αυτό, ναι. Αυτό έγινε αναφορά μισή σελίδα στην Ελευθεροτυπία, αν θυμάμαι τότε. Και εσείς το είχατε καταθέσει? Ναι, γιατί και κάποιοι άλλοι νομίζω είχαν δει, είχαν παρατηρήσει κάπου κάτι στην ίδια περιοχή. Αλλά ήταν η αναφορά η δική μου. Χωρίς να λέω ότι αυτή είναι εξωγήινη, εσωγήινη ή ό,τι άλλο εμπάσχει. Μάλιστα. Και μία τρίτη, έτσι αρκετά σημαντική, συμβαίνει το 1982, γύρω στις 3,5 με 4 ξημερώματα, στο τελευταίο ξέφωτο της Πάρνηθας, πριν από το καζίνο. Και στην Πάρνηθα πάνε αυτά, πολύ στην Πάρνηθα. Α, δεν ξέρω αν πάνε στην Πάρνηθα, όπως πάνε και παίζουν στο καζίνο, δεν ξέρω. Αλλά την προηγούμενη φορά είχαμε μαρτυρίες, την προηγούμενη Κυριακή άκουσα πολύ Πάρνηθα. Δεν το γνωρίζω. Και Πεντέλη και Πάρνηθα. Ναι, η Πεντέλη ίσως είναι πιο ενεργειακή. Ναι, ναι. Και Πάρνηθα. Όπου είμαι με μια κοπελιά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε απόλυτη θέα της Αθήνας μέχρι εκείνη την ώρα, γιατί ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Και ξαφνικά και μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα πυκνώνουν τα σύννεφα τα οποία μας κλείνουν τη θέα προς την Αθήνα. Το ξέφωτο είναι πάντα έξω. Ναι, ναι. Και επειδή αρχίζει και αγριεύει λίγο η κατάσταση, αποφασίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Πάλι γυρίζοντας το ίδιο στυλίδες, τέτοιο έργο. Θα σου πω τώρα. Γυρίζοντας λοιπόν το αυτοκίνητο και έχοντας οπτική γωνία με τα ραντάρ που υπάρχουν στην Πάρνηθα, βλέπουμε ένα μικρό φως σαν αστέρι, το οποίο αρχίζει να μετακινείται και να κατεβαίνει με πολύ γρήγορη ταχύτητα προς τα κάτω. Mm-hmm. Σταματάω το αυτοκίνητο, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε πάνω από 10-12 μέτρα στην κατηφόρα. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε αυτό το πράγμα να μεγαλώνει, να γίνεται φωτεινός σαν ήλιος και μεγάλος σαν ήλιος πάνω από τα ραντάρ. Υπάρχει ένα άλλο φωτάκι το οποίο αιωρείται κόκκινο χρώμα, αιωρείται γύρω από αυτό το δίσκο και χάνεται μέσα σε αυτό το δίσκο. Το παρατηρούμε περίπου για ένα λεπτό, 1,5 λεπτό. Έτσι όπως εμφανίστηκε αυτό, οπισθοχωρεί και ξανά και φαίνεται σαν μια μικρή κοκκίδα στον ουρανό. Με το που πάμε να μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε, σκεφτήκατε? Βλέπουμε, όχι δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε τίποτα, ότι ξανακατεβαίνει. Mm. Στη δεύτερη φορά, αυτό γίνεται μέσα σε 3-4 λεπτά. Η κοπελιά βάζει τις φωνές γιατί την πιάνει ένας πανικός, πάμε να φύγουμε, φοβάμαι. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και στα επόμενα 10 μέτρα έχουμε μπει ήδη κάτω από το σύννεφο, οπότε δεν έχουμε καμία οπτική επαφή παρά μόνο τη φωτεινότητα. Μάλιστα. Του ουρανού σε αυτό το σημείο. Οπότε 3 φορές εσύ είχες αυτή την εμπειρία. Και αρκετές άλλες που δεν θα ήθελα να αναφέρω. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση, αυτά σκάνε μύτη σε ανθρώπους συνήθως όχι μία φορά. Γιατί έχω ακούσει κάποιους φίλους οι οποίοι λέει έχουν δει 2, 3, 5. Και λες, φίλε, κάτσε, το είδες μια φορά. Σε έχει φερμάρει και έρχεται συνέχεια πάνω σου. Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ. Ούτε αυτό έχω καταλάβει. Είναι η προσωπικότητα των ανθρώπων. Αλλά παράλληλα, γιατί κάποιοι θα θεωρούσουν ότι εμείς όλη μέρα γυρίζουμε στον ουρανό, και κοιτάμε τον ουρανό πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να δούμε κάποιο UFO ή κάποιο ανθρωπάκι, ας πούμε. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Και πιστεύω ότι στους περισσότερους ανθρώπους που έχουν δει κάποια άγνωστα σε αυτούς αντικείμενα, συμβαίνει, ίσως δεν τα παρατηρούν, κάποιοι άλλοι τα παρατηρούν, αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι τα ψάχνουν ή τα κυνηγάνε. Λοιπόν, ο Λεωνίδας ο Γεωργιάδης είναι εκδότης βιβλίων και βιβλίων τα οποία έχουν σχέση με αυτό το αντικείμενο, νομίζω, και με αυτό. Όχι κυρίως, αλλά έχουμε εκδώσει αρκετά βιβλία που να έχουν, που έχουν τη σφαίρα του ανεξήγητου. Ναι, ακριβώς, το ανεξήγητο. Εσύ είχες κάποια εμπειρία, Λεωνίδα?
Όχι, εγώ δεν έχω. Έχει πάρει μάτι κανένα ούφο, κανένα εξωγήινο. Δεν έχει κανένα. Εγώ δεν θα μιλήσω καλλιτεχνικό όπω το πολύ ωραία γλαφυρά. Να πω το εξή, ότι τέτοιε εμπειρίε που είπε ο Ρόμπερτ έχουν καταγραφεί χιλιάδε ανά τον κόσμο. Δεν είναι μόνο ένα-δύο άτομα. Και είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι τα άτομα που το βλέπουν μια φορά το ξαναβλέπουν. Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο. Η διαφορά είναι η πίστη. Όταν το έχεις δει, πιστεύεις. Mm-hmm. Και έτσι είσαι πιο παρατηρητικός. Mm. Γιατί όταν δεν πιστεύεις, δεν το βλέπεις. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εσύ πιστεύεις στην ύπαρξή τους? Εγώ είμαι σίγουρος. Καταρχήν είναι αποδειγμένο, όπως είπα στην αρχή. Είναι αποδειγμένο επιστημονικά ότι υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη. Ναι. Με την οποία έχουμε έρθει σε επαφή εμείς εδώ γήινοι. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουν να σου το πω. Δεν το ξέρουμε γιατί είτε δεν μας το έχουν πει, είτε έχουν έρθει και δεν μας το έχουν πει, είτε γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν, οι ίδιοι εξωγήινοι, ας πούμε, δεν θέλουν να. Αυτοί γιατί να μην θέλουν, ρε Σιλωνίδα. Ο Στίφεν Χόκινγκ, ο μεγαλύτερος αστροφυσικός των ημερών μας, είχε πει το εξής, ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά καλύτερα να τους αφήσουμε ήσυχους. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, ότι καλύτερα το αν υπάρχουν εξωγήινοι και έρθουν σε εμάς, προφανώς θα είναι πιο εξελιγμένοι από εμάς. Άρα δεν μας συμφέρει να τους ανακαλύψουμε. Γιατί όμως, αυτό έχει. Γιατί όπως ο Κολόμβος πήγε στην Αμερική και την κατέστρεψε, τους έσφαξε όλους, το ίδιο πιθανότητα θα κάνουν και αυτοί σε εμάς, αφού θα μας θεωρήσουν υποανάπτυκτους. Είναι πιθανό. Αυτή είναι η άποψη του Στίφεν Χόκινγκ, δεν είναι δικιά μου. Μια και μιλάς για ένα μεγάλο επιστήμονα. Ναι. Εγώ θα μιλήσω για έναν μεγάλο Έλληνα επιστήμονα, ερευνητή, φυσικό πυρηνικό, από τους πιο σημαντικούς εφευρέτες της χώρας, και μιλάω για τον μεγάλο Γιώργο Γκιόλβα. Ναι. Ο οποίος μου έδωσε τη μεγάλη χαρά και τιμή να μου έχει δώσει μια συνέντευξη. Ήσουν, Ρόμπερτ, σε εκείνη την εκπομπή? Δεν το θυμάμαι, γιατί μπορεί, αλλά με τον Γιώργο έχουμε βρεθεί. Ναι. Αν ήσουν, θα θυμάσαι ότι ο μεγάλος Γιώργος Γκιόλβας, λοιπόν, το 2003, είχε μιλήσει σε μία εκπομπή στις αϊπνίες που έκανα τότε στο Alter, σε μία εκπομπή που ασχολήθηκε με το θέμα. Και πραγματικά είχε ενδιαφέρον να ξαναδούμε σήμερα τι είπε αυτός ο μεγάλος επιστήμονας τότε. Και νομίζω ήταν η τελευταία του συνέντευξη, από τις ελάχιστες ίσως που έχει δώσει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε λίγα χρόνια μετά. Θα ήθελα πραγματικά να δούμε σήμερα πώς ακούγεται ο λόγος του Γιώργου Γκιόλβα. Κύριε Γκιόλβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν είναι κάτι καινούριο το ότι εξωγήινοι από άλλους πλανήτες επιστήμονες δημιούργησαν τους ανθρώπους στη Γη. Και όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τον πολιτισμό τους. Μάλιστα. Είναι πανάρχιο αυτό. Το ότι αν υπήρχαν εξωγήινα οχήματα τα οποία του μετακινούνταν αυτοί, είναι πασιφανές. Διότι και οι θεοί του Ολύμπου, όλοι τους, και η Μαχαμπαράτα γράφει στις Ινδίες και παντού και σήμερα έρχονται και μας επισκέπτονται από προηγμένους πολιτισμούς άλλων πλανητών. Άρα οι εξωγήινοι που λέμε είναι από πολύ μακριά, κύριε Γκιόλβα. Οι εξωγήινοι είναι και οι θεοί που μας ήρθαν εδώ και μας εκπολιτήσαν και μας γέννησαν, εμάς ειδικά τους Έλληνες, προερχόμαστε από σπορά θεών. Δεν είναι ο ένας θεός ο γνωστός που μας έχει κάνει? Δεν υπάρχει, δεν μας έχει κάνει κανένας θεός. Εμείς οι Έλληνες είναι σπορά των αρχαίων θεών, των αρχαίων σοφών που ήρθαν από άλλους πλανήτες. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι θεοί, οι 12 θεοί ήταν εξωγήινοι? Εξωγήινοι όλοι. Μάλιστα. Πριν από 5 μέρες εμφανίστηκαν στην Πεντέλη εδώ. Μάλιστα. Ένα διαστημόπλιο. Ναι. Αξιόλογος επιστήμον, ο οποίος κρύφτηκε εκεί, είχε πάει με το σκύλο του περίπατου να περπατήσει εκεί, κρύφτηκε και τους άκουγε εκεί που μιλούσαν. Κυκλοφορούν εξωγήινοι ανάμεσά μας? Κυκλοφορούν. Πώς είναι αυτοί? Σε επαφή κι εγώ. Έχετε έρθει εσείς σε επαφή? Ναι, στον Όλυμπο. Πώς είναι αυτοί? Διότι εγώ είμαι, η καταγωγή μου είναι από την κορυφή του Ολύμπου. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί έχω όλο το σώι μου. Όλα τα χωριά είναι συγγενή μου. Ό,τι ανακαλύψουν κάτι τέτοιο, έρχονται και μου το λένε. Εγώ έχω και διαστημόπλιο έτοιμο, το οποίο είναι στον Όλυμπο, αλλά δεν λέγονται αυτά. Λοιπόν, διότι οι εχθροί του ελληνισμού καραδοχούν. Από τη μια μεριά το διαστημόπλιο έχει ατμόσφαιρα, από το πίσω μέρος του διαστημόπλιου,
και στον προσινό μέρος είναι κενό. Δεν έχει ατμόσφαιρα, δεν έχει αντίσταση, δεν έχει τίποτα, δεν ζεσταίνεται, δεν καίγεται, μια καύσιμο ύλη την ίδια την ατμόσφαιρα. Στο διαστημόπλαιο, κύριε Γκιόλβα, όταν όλα είναι έτοιμα για να φύγει. Θα έρθεις να σε πάρω μαζί να πάμε βόλτα. Μπορώ να κάνω αεροπλάνο με αυτή τη μέθοδο να φεύγει από το Λονδίνο στις 5 και στις 5 και 4 να βρίσκεται στο Νέα Υόρκη. Και τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Γκιόλβα? Τι να κάνω τώρα, ένας χρόνος ζωής μου είναι ακόμα. Όχι. Γιατί σας δεν με πρόσεξαν αυτοί που έπρεπε που κυβερνούν τον ιερό τόπο αυτόν που λέγεται Ελλάδα. Για πείτε μας λίγο για την επαφή που είχετε, κύριε Γκιόλβα. Σας είναι εύκολο να μας μιλήσετε γι' αυτό? Έδωσα ραντεβού μέσω ενός μέντιουμ. Ενός μέντιουμ. Μέντιουμ, μάλιστα. Που ήρθε σε επαφή. Επαφήκο. Μπήκαν στο πνεύμα της και τη μιλήσαν. Και λέει, θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν τον επιστήμονα. Να μας τον φέρεις εκεί. Και πήγαμε εκεί και μιλήσαμε. Προσπαθήσατε εσείς να βρείτε ένα επαφικό άτομο τέτοιο? Και μιλήσαμε αρχαία ελληνικά. Από πού ήταν αυτοί οι εξωγήινοι? Με τους θετικούς επιστήμονες. Ήτανε από τον αστερισμό του κοινός, από τον Αλφα Λαγού, από πού? Από τον Αλφα Λαγού. Ναι. Πού είναι ο Αλφα Λαγού? Στο Σύριο. Μερικοί που με γνωρίζουν καλά, καλά που με γνωρίζουν, δεν πιστεύουν ότι είμαι γήινος. Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν ήθελα να το πω. Έχω ακούσει από πολλούς ότι μπορεί να είστε εξωγήινος, ναι, κύριε Γιώργο. Δεν το πιστεύω. Μας προστατεύουν. Ναι. Μας προφυλάσσουν, μας προστατεύουν οι εξωγήινοι. Και ότι παρακολουθούν το τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ναι. Και πού πάει αυτό? Ο τελευταίος πλανήτης ο οποίος υπάρχει ζωή, πάνε να τον καταστρέψουν οι υποχθόνιοι. Σκέψου κάτι και το συνέλαβαν αυτοί. Τώρα αυτό με ψιλοφρικάρει εμένα, γιατί αυτοί ξέρουν τι σκέφτομαι. Να μην σκέφτεσαι πονηρά πράγματα. Πραγματικά είναι ένας μεγάλος επιστήμονας ο Γιώργος Γκιόλβας. Και ήταν ένας μεγάλος επιστήμονας και είναι, γιατί οι άνθρωποι που έχουν αυτό το έργο είναι αδιαχρονικοί, παραμένουν πάντα. Φαντάζομαι εσύ, Λονίδα, γνωρίζεις το έργο αυτού του ανθρώπου. Ναι, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο, ο απλός τρόπος με τον οποίο μιλάει γι' αυτό, εντελώς ακομπλεξάριστα, σε μια φάση της ζωής του που ήξερε ότι θα φύγει από αυτή τη ζωή, αλλά ήθελε πολύ απλά να πει τις εμπειρίες του. Να μοιραστεί. Να τις επικοινωνήσει και να υπενθυμίσει τότε ότι είχε κάνει κάποιες εφευρέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο. Ακριβώς. Και αυτός ήταν ένας Έλληνας επιστήμονας, μεγάλος Έλληνας επιστήμονας, ο οποίος δεν ευχαριστήθηκε. Γι' αυτό δεν προχώρησαν οι εφευρέσεις του. Λοιπόν, ο Ιων Πανίδης θα περάσει παρακαλώ στην παρέα μας, ερευνητής. Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ με το αντικείμενο, γράφει γι' αυτό, ερευνά γι' αυτό και ήταν και τότε κοντά μας. Έλα, Ιωνα, καλώς ήρθες. Τι γίνεται? Έλα στην παρέα μας. Καλησπέρα. Τι έγινε? Λοιπόν, θυμηθήκαμε τον Γιώργο Γκιόλβα. Ναι. Αυτό το μεγάλο Έλληνα επιστήμονα. Και υπενθυμίζω για τη σημαντικότητα αυτού του ανθρώπου, για αυτή την προσωπικότητα, για να ξεκαθαρίσω κάτι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το χαβαλοποιήσεις, να το γελιοποιήσεις, να το ψιλοξευτιλίσεις, γιατί τη γραφικότητα, μια και δεν έχουμε κανένα στοιχείο, το να το αντιμετωπίσει γραφικά είναι το πιο εύκολο. Και εγώ το κάνω συνέχεια. Σίγουρα. Και μου βγαίνει αγόγγιστα δηλαδή, γιατί πραγματικά όταν ακούω μαρτυρίες ανθρώπων να έχουν δει UFO και τα περιγράφουν κιόλας, ή εξωγήινους και τα περιγράφουν κτλ., το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό με ευκολία είναι να το, όλο αυτό το πράγμα το γλεντήσω, ξέρεις. Όμως, ακούγοντας την μαρτυρία του συγκεκριμένου ανθρώπου και άλλων ανθρώπων που είναι επιστήμονες πάρα πολύ σημαντικοί, δεν θα μπορούσα παρά να σκεφτώ ότι μάλλον κάποιος λόγος τους κάνει να τοποθετούνται σοβαρά, μη έχοντας το φόβο του να γίνουν γραφικοί. Είναι πραγματικότητα ότι σιγά σιγά πολλοί από τους ανθρώπους της επιστημονικής κοινότητας και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχουν αρχίσει και παραδέχονται ότι κάτι συμβαίνει. Επειδή ακριβώς όμως είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και συνήθως όταν μιλούν τους αρέσει να έχουν στα χέρια τους
και τις αποδείξεις αυτών που λένε, ώστε να είναι περισσότερο αποδεκτή και ναι. από τους υπόλοιπους επιστήμονες και ανθρώπους, είναι αρκετά συγκρατημένη. Δεν δίνουν πολλές πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σήμερα στοιχεία, επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει και δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να μπορεί να έχει ήχο και εικόνα από ένα σημείο εύκολα με μια μηχανή, με ένα κινητό, με οτιδήποτε. Και έχουμε ακριβώς αρκετά μεγάλο αριθμό πλέον αναφορών και εικόνας που από εκεί πέρα... Εσύ είχες εμπειρία ίων? Εγώ δεν έχω εμπειρία, όχι. Αλλά αυτό που κάνω συστηματικά είναι να ακούω, να καταγράφω και να ερευνώ αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην ομάδα τη δική μας και στους ερευνητές γενικότερα. Όλο αυτό το πράγμα έχει μία γοητεία, έτσι. Έχει μία μαγεία. Και είναι αυτό που ίσως θέλουμε να μας συμβεί. Έχουμε την ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με κάποια άλλα όντα. Γιατί νομίζω ότι είναι και πραγματικά ενδιαφέρον να μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με όντα τα οποία είναι κάπου αλλού, σε μια άλλη γωνιά του σύμπαντος. Υπάρχει λοιπόν, στην πορεία θα το δούμε, η μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία ισχυρίζεται ότι έχει απαχθεί από εξωγήινους. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει μαρτυρίες ανθρώπων που το ακούμε εγωιτευτικά όλο αυτό που μας περιγράφουν, δηλαδή ότι έχουν περάσει καλά, ήρθαν σε επαφή με κάποια άλλα όντα τα οποία τους φέρθηκαν πολύ ωραία, μόλις γύρισαν να αντιμετώπισαν τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Αλλά έχουμε ακούσει και κάτι εμπειριούλες περίεργες. Υπάρχουν εμπειρίες καταγεγραμμένες και αρνητικές εμπειρίες. Και κάτι αγριάδες. Ότι... θυμώνται πράγματα στην αρχή εσύ καλά. Εσύ έχεις και την μαρτυρία γνωρίζεις ενός γνωστού δικηγόρου, νομίζω. Ναι, ναι. Έχουμε συλλέξει κάποιες μαρτυρίες, τις οποίες έχουμε και γράψει ηχητικά και τηλεοπτικά. Όποιος ήθελε από τους μάρτυρες. Υπάρχει ένας δικηγόρος που υποστήριξε ότι τον έχουν απαγάγει μέσα από το σπίτι του την ώρα, τις βραδινές ώρες δηλαδή, του ύπνου προφανώς. Mm-hmm. Και μας έχει δώσει μια αρκετά λεπτομερή... Σοκαριστική εμπειρία θα είναι αν έχει συμβεί. Αν έχει συμβεί, ναι. Για οποιονδήποτε θα είναι σοκαριστική. Αλλά δεν ξέρω αν είναι θετικά σοκαριστική ή αρνητικά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε, να ακούσουμε την... Όχι, θέλω να ακούσουμε την μαρτυρία της κυρίας. Της κυρίας που έχει απαχθεί. Αυτήν θέλω. Για δώστε. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήμουν στο εξοχικό, εκτός Αθηνών, μόνη, ο άντρας μου έλειπε σε δουλειά, θα γύριζε την άλλη μέρα και έβλεπα τηλεόραση, καθισμένη στο καναπέ μου. Κάποια στιγμή, αφού το λέω και... τώρα να τριχιάζω, πρέπει να αποκοιμήθηκα. Ανοίγω τα μάτια και βλέπω ένα απίστευτο φως. Μία λάμψη φοβερή και σαν μικρές λάμψεις που είχαν έτσι μια πρασινό... δεν ξέρω, ένα χρώμα περίεργο. Ξανακλίνω τα μάτια, πιστεύω ότι ονειρεύομαι. Συνειδητοποιώ ότι δεν κοιμάμαι, ότι είμαι ξύπνια. Γυρίζω δεξιά μου και βλέπω κάποια όντα τα οποία ειλικρινά τρομάζω, με κοιτάζουν με κάτι διαπεραστικά μάτια αμυγδαλωτά μεγάλα, άτριχα, αδύνατα, μικροκαμωμένα και νιώθω ότι σαν να υπάρχει μία επικοινωνία εγκεφαλική χωρίς όμως να μιλάω ούτε να μου μιλάνε. Τα όντα ήταν τρομακτικά, δεν μπορώ να πω αν ήταν κακά ή καλά όντα. Δεν θυμάμαι να έγινε κάτι βίαιο επάνω μου. Είμαι κινητοποιημένη. Δηλαδή δεν μπορώ να κουνήσω ούτε πόδια ούτε χέρια. Και ξαφνικά νιώθω σαν να έχω μεταφερθεί αλλού. Έχω φύγει από το χώρο που είμαι. Φοβάμαι. Νιώθω μια παγωμάρα στο σώμα μου. Σαν να κουμπάω σε κάτι μεταλλικό κρύο. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω όμως κάτι. Έχω τρομοκρατηθεί. Όταν ξαφνικά συνέρχομαι, πονάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, σαν να μου είχαν δέσει, σαν να έχω κάτι υγρό πάνω μου, κάτι να γλιστράει επάνω μου, στα χέρια μου και στα πόδια μου. Και κοίταξα και τα μάτια μου μετά, ήταν κατακόκκινα. Κοιτάζω το ρολόι και η ώρα ήταν 6:15 το πρωί. Δηλαδή, είχαν περάσει ώρες
Και αυτά όλα που σας λέω είναι σαν να είναι δευτερόλεπτα. Αν μου το έλεγε κάποιος άλλος, αυτό το περιστατικό θα γέλαγα. Αλλά μου συνέβη εμένα. Πιστεύω ότι με απήγαγαν εξωγήινοι. Γιατί έλειπα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι να πει κανείς για την εμπειρία της Ελληνής. Κυρία, αυτή λοιπόν μας έστειλε mail. Μας είχε στείλει mail την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τη μαρτυρία της. Απλά δεν ήθελε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία της. Εντάξει, για δικούς της λόγους. Σου λέει μην μας παρνίδεις εξωγή, γιατί τους έδωσα και γίνεται. Είναι ευνόητη η λόγη. Συμβαίνει πολλές φορές σε εμάς που έχουμε, αν θέλετε, το θάρρος ή την τόλμη, ονοματίστε το εσείς, στο να βγούμε να πούμε τι μας έχει συμβεί. Με έχουν πλησιάσει καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρωποι πολύ σοβαροί, να μου εκμυστηριευτούν τη δική τους εμπειρία. Οι οποίοι όμως δεν έχουν το θάρρος να το πούν δημόσια. Δεν έχουν το θάρρος να το πούν, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, μην τους πάνε στο ψηλό. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και γυρνώντας κι άλλες μαρτυρίες εδώ, στο πλευρό της εκπομπής μας, από ανθρώπους οι οποίοι από την προηγούμενη εβδομάδα που είδαν την εκπομπή μας, ζήτησαν να έρθουν κοντά μας και να μας πούν τη δική τους εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι δεν θα το πουλάμε. Με θέμα κουβέντας, αν υπάρχουν εξωγήινες οντότητες, αν υπάρχουν, αν έχουμε δει τα οχήματά τους στα γνωστά UFO και γενικότερα αν έχουμε ταραβεριστεί ποτέ με εξωγήινο. Σε μένα δεν έχει συμβεί. Όχι. Αλλά υπάρχουν φίλοι οι οποίοι μαρτυρούν ότι έχουν επικοινωνήσει με εξωγήινους. Είδαμε την κυρία η οποία ήταν στο βίντεο και μας είπε όλη της αυτή την εμπειρία. Πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία. Και φαίνεται να μοιάζει πολύ με αυτά που ακούμε συνήθως, Ιωνέ. Ναι, ναι. Συνήθως, ακριβώς αυτή την περιγραφή που έχουμε τώρα από την κυρία, ναι. Συνήθως την ακούμε και τη βλέπουμε σε πολλά ντοκιμαντέρ και σε περιγραφές που έχουν γυριστεί στο εξωτερικό. Συνήθως τι γίνεται τώρα, ποια είναι η πρακτική. Αφού ακούσουμε λοιπόν μια τέτοιου είδους μαρτυρία, η οποία είναι σημαντική γιατί πρόκειται για μια επαφή τρίτου τύπου. Ένα λεπτό, για να πούμε τα κοινά χαρακτηριστικά, ποια είναι, ότι τους απαγάγουν και μετά αυτοί δεν αντιλαμβάνονται δεν την ώρα, τον χρόνο. Δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου, δεν έχουν καταλάβει πώς έχουν μετακινηθεί, δεν έχουν μιλήσει, αλλά έχουν τηλεπαθητικά επικοινωνήσει όπως αναφέρουν οι μάρτυρες, γιατί αυτό εμείς που απλά τα καταγράφουμε αυτά, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όπως είπα και πριν, για να το επιβεβαιώσουμε. Τι γίνεται όμως σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνήθως γίνεται μία ύπνωση σε αυτά τα άτομα, ναι, από ειδικό ψυχίατρο ψυχολόγο και βλέπουν αν κατά τη διάρκεια που έχουν απαχθεί υπάρχουν αναφορές ότι τους έχουν γίνει ιατρικές εξετάσεις ή έχουν μπει εμφυτεύματα πάνω στο σώμα τους. Τύπου μικροτσίπ, να πούμε. Τύπου μικροτσίπ, ας πούμε. Ναι, μάλιστα, ένας Μπαντ Χόπσον είχε πει ότι του είχαν κάνει κάτι πειράματα και τα είχε εξεταστεί από γιατρό, γιατί του είχαν βρει ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που έχεις. Ναι, δηλαδή έχουν γίνει εγχειρήσεις μετά από αυτό και έχουν αφαιρεθεί αυτά τα τύπου μικροτσίπ που μας είπες. Ναι. Και έχουν αφαιρεθεί. Αλλά αυτοί οι εξωγήινοι δεν ξέρουν ότι θα το βάλουν το μικροτσίπ και εμείς δεν είμαστε και τόσο πια των σπηλαίων. Είμαστε σε θέση να το βρούμε το μικροτσίπ μετά. Τι μας έχετε περάσει, καταρχήν, εξωγεινάκια, να πούμε. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε στη δική σας το επίπεδο, αλλά καταλαβαίνουμε κι εμείς από επιστήμη λίγο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ανθρωπάκια ή κάτι τέτοιο. Μιλάμε για όντα τα οποία μπορεί να μην είναι άνθρωποι, μπορεί να, να έχουν άλλη ηλική φύση ή να μην έχουν καθόλου ηλική φύση. Να μην έχουν καθόλου ηλική φύση. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πράσινα ανθρωπάκια. Όπως θα ξενερώσω πολύ, ρε φίλε, άμα είναι έτσι. Γιατί θα ξενερώσω. Γιατί δεν, είναι πιο εύκολο να κυκλοφορήσει το σύμπαν σαν ενέργεια. Πολύ πιο εύκολο. Μπορεί, αλλά θα ξενερώσω γιατί θέλω να πω. Ο Γκιόλβας όταν το είπε, τι είπε, ότι μας φέραν κάποιοι από το σύμπαν. Αυτό δεν το λέει μόνο ο Γκιόλβας. Το λένε πολλοί επιστήμονες. Φράνσις Κρίκ είχε πάρει βραβείο Νόμπελ Χημίας για την αποκωδικοποίηση του DNA. Τι είπε, ότι μέσα στο γονιδίωμα του DNA υπάρχουν κάποιος έχει εμφυτέψει εξωγήινα γονίδια. Δεν το πάει. Νόμπελ Χημίας έχει πάρει αυτός που το έχει πει αυτό. Γιατί, γιατί να επιταχύνει την εξέλιξη του ανθρώπου. Ναι. Αυτό άμα είναι έτσι, παιδιά, παίζει δηλαδή και μετά το θάνατο να λειτουργεί να το υπάρχει σύστημα. Μα μετά το θάνατο τι νομίζεις. Νομίζεις δεν θα ζεις. Σ' αγαπώ. Είναι λοιπόν, δυνατόν. Να περάσει. Είναι δυνατόν να σε αφήσει ο Θεός έτσι, αν είναι δυνατόν. Το καλύτερό σου ήταν αυτό. Βέβαια. Η θανατοφοβία είναι στο μεγαλείο της. Λοιπόν, έχουμε δύο φίλους κοντά μας οι οποίοι έχουν δει υπτάμενο δίσκο, έχουν έρθει σε επαφή ή έχουν ταραβεριστεί. Είναι ο Γιάννης και ο Ανδρέας. Για να περάσουν παρακαλώ. Και ο Ανδρέας και ο Γιάννης. Έλα, παιδιά. Για να δω τι έχετε δει εσείς και τι έχετε κάνει. Περάστε, καθίστε. Γεια σας.
Γεια σας. Όπου βρίσκεται, κάθεστε, έτσι. Πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε απόγονοι. Ότι είμαστε... Καταρχήν να συστηθείτε. Ναι, εσείς ο Γιάννης. Ναι. Με τι ασχολείσαι, Γιάννη μου? Ιδιωτικός υπάλληλος. Μάλιστα. Και ο Ανδρέας? Εγώ είμαι φοιτητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ναι, στο τμήμα φυσικής. Ναι. Και τι άλλο θέλετε να μάθετε? Θα μου πεις σε λίγο την εμπειρία σου από, το... ναι, από την επαφή. Για πες, Γιάννη, για ξεκινά το πρόγραμμά σου. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε απόγονοι, ναι, εξωγήινων, οι οποίοι ήρθαν εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ και δώσανε το αίμα τους, πήραν και τους πιθήκους που υπήρχαν εδώ τότε και είναι το προϊόν που είμαστε εμείς τώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό, φίλε, συγγνώμη. Είμαστε δηλαδή πίθηκοι συν το DNA αυτών που μας φτιάξανε. Όχι, όχι, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρεις. Δεν είναι ανάγκη. Με τίποτα, φίλε. Πίθηκος και DNA εξωγήινο, μου το αγριεύεις πολύ. Καταρχήν το κάνεις πολύ. Δεν χρειάζεται να είναι πίθηκη. Πολύ σύνθετα. Δεν χρειάζεται να είναι. Απλά εμφυτέψαν κάποιους σπόρους που εξέλιξε, επιτάχυνε την εξελεκτική διαδικασία. Για να γίνει η ζωή στο σύμπαν, αυτή τη στιγμή επιστημονικά, ναι, για να υπάρχει όλο αυτό που ζούμε εμείς σήμερα τυχαίως, ναι, η πιθανότητα είναι 1, ναι, προς 10 στην 40.000. Ναι. Δηλαδή πρέπει να διαιρέσει τον αριθμό 1 δια έναν αριθμό που έχει πρώτο ψηφίδιο το 1 και 40.000 μηδενικά. Ναι. Αυτό στατιστικά είναι αδύνατο να έχει γίνει τυχαία. Κάποιο, επειδή είναι αδύνατο να έχει γίνει τυχαία, άρα η θεωρία του Δαρβίνου δεν ισχύει. Μάλιστα. Κάποιο πρέπει να μπήκε και να επιτάχυνε τη διαδικασία. Mm-hmm. Να μπήκε και να μπήκε στη μέση. Και να πει από εδώ και πέρα θα γίνει ο άνθρωπο. Θα γίνει εν νοήμονών. Ενώ μέχρι τότε ήταν πυθικουίτα στυλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε σχέση με τον πυθικό. Και εγώ δεν το πιστεύω, δεν και έχουμε δεν καμία σχέση. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό γιατί. Για να μπορεί να, να έχουν σχέση δύο είδη, πρέπει να μπορούν να διασταυρώνονται. Αν έχουν κοινό πρόγονο, δύο είδη διασταυρώνονται. Έστω και στο εργαστήριο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο σκύλος με το λύκο διασταυρώνονται. Ναι. Ένα τσιουάουα με ένα ντόμπερμαν διασταυρώνονται στο εργαστήριο. Το τσιουάουα με τη γάτα δεν διασταυρώνεται, δεν έχουν κοινό πρόγονο. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν ισχύει η θεωρία του Δαρβίνου. Ο άνθρωπος με τον πίθηκο δεν διασταυρώνεται. Δεν διασταυρώνεται με τίποτα. Το έχουν δοκιμάσει χιλιάδες φορές. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε και μια μοναδικότητα στο DNA μας από όλα τα έμβια όντα που υπάρχουν στον πλανήτη. Μοναδικότητα. Τι να μας πούνε τώρα οι εξωγήινοι, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν παίζει αυτό που λες, φίλε, να είμαστε από πίθηκο. Δεν γουστάρω με τίποτα. Έχεις δει. Βέβαια, έχω δει. Ήμουνα στη. Τι έγινε, παιδιά? Αρχίσαν να έρχονται. Θέλω να παρέμβω. Ήμουνα στη Γλυφάδα, οδηγούσε ο αδελφός μου στο αυτοκίνητο και εγώ ήμουν συνοδηγός. Ναι. Πήγαμε αριστερή λωρίδα. Εσύ αχάμπαρος τότε για εξωγήινη λύκη και για ουφού και τέτοια. Εντάξει, μου αρέσουν οι επιστημονικές. Οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Και έψαχνα γενικότερα. Έχω δει ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ σε σχέση με εξωγήινους κτλ. Πριν το δεις, λέω, είχες τέτοια φλασιά με το αντικείμενο. Πριν δω τι? Πριν δεις τον εξωγητό UFO, τι έχεις δει, είχες από πριν έτσι μια επιθυμία να ασχολείσαι με το αντικείμενο αυτό? Ναι. Α. Ναι. Οδηγούσε ο αδελφός μου και σε μια στιγμή ήμασταν λίγο πριν το παλιό ροντέο της Γλυφάδας, ναι, και του λέω τι είναι αυτό εκεί και μου κάνει όχ και λέω μπες αμέσως δεξιά και ήταν, τρέχαμε και λίγο, ναι, και μπήκαμε δεξιά στον παραλιακό το δρόμο, όχι τη λεωφόρο. Προσπάθησα να βγάλω το κινητό, μέχρι να το βγάλω εξαφανίστηκε. Ήταν περίπου στα 100 μέτρα πάνω από τα σπίτια, mm, αλλά πρέπει να ήταν στο επίπεδο της θάλασσας. Mm-hmm. Όπως το βλέπαμε δηλαδή, ήταν... Έλα. Φώτιζε λίγο, είχε κάποιο περίεργο φωτισμό. Και μετά, ουφό, τύπου. Έμοιαζε σαν μπουνιά. Σαν ελικόπτερο, περίπου όμως, περίπου. Και εξαφανίστηκε, δηλαδή δεν το κοιτάγαμε και εξαφανίστηκε τίποτα στα μάτια μας. Όχι, όχι, τίποτα. Εντάξει, ήμασταν λίγο μακριά, mm, αλλά όσο να είναι ένα ελικόπτερο ακούγεται. Μάλιστα. Εσύ τι έχεις δει, Ανδρέα μου? Εγώ έχω δει ένα αστροσκάφος στον Όλυμπο. Τι έκανες? Είχα δει ένα αστροσκάφος στον Όλυμπο. Αστροσκάφος είδες? Ναι. Αστροσκάφος? Ναι. Αυτό πρώτη φορά το έχω. Έτσι το ονοματίζει. Το... Ναι, θα μπορούσα να το πω άτια, θα μπορούσα να το πω ούφο. Μ' αρέσεις. Ένα διαστημόπλιο. Όπως επιθυμείτε.
Αυτό ήταν πάνω από την περιοχή του Λιτοχώρου. Ναι. Είχε γίνει κατά τη διάρκεια των προμηθείων πέρυσι, κατά την οποία είχα παρευρεθεί εγώ. Έκανα μία νυχτερινή βόλτα τη δεύτερη νύχτα, ναι, την οποία ήμουν εγώ εκεί πέρα. Mm-hmm. Και καθώς ήμουν έτοιμος να γυρίσω, ναι, είχα δει ένα σκάφος, mm-hmm, το οποίο ήταν σε μέγεθος περίπου 30 μέτρα διάμετρος. Πώς ήταν το σκάφος, βέβαια. Το σκάφος ήταν περίπου στρογγυλό, γιατί τα νύχτα δεν φαινόταν καλά, ναι, και είχε ένα γκρίζο μεταλλικό χρώμα. Να. Αυτό το παρατήρησα για περίπου ένα λεπτό και μετά εξαφανίστηκε, mm-hmm, χωρίς να κάνει θόρυβο. Κοντά σου ήρθε αυτό? Ήταν σε μία απόσταση περίπου 80 μέτρα από μένα. Μάλιστα. Από όσο φοβήθηκες. Και τίποτα άλλο, έτσι να ξηρουθούν ή τίποτα. Ήρθε, όχι, το είδες και έφυγε. Ναι. Δεν ήρθε σε επαφή κανένας, όχι, δεν επικοινώνησε. Αλλά από όσο είδα από την κατεύθυνση που έφυγε, ναι, πήγε προς τα νότια. Δηλαδή, ας πούμε, έφυγε από τον Όλυμπο. Πήγε για να το δει μετά ο Γιάννης, φαίνεται, προς τα νότια. Το είδες εσύ πρώτα εκεί και μετά το είδε ο Γιάννης. Πάντως, να πω ότι στην περιοχή της Γλυφάδας είχε δει και στενό μου, συγγενικό μου πρόσωπο, είχε δει πριν 20 χρόνια κάτι παρόμοιο. Ναι. Πάντως, να ξέρεις, ένα τέτοιο ακριβώς περιστατικό περιγράφτηκε στον Πλούτορχο. Ο Πλούτορχος έχει καταγράψει τέτοιο περιστατικό. Ο Πλούτορχος ζει πρώτους τους Ρωμαϊκούς αιώνες. Στο βίο του Λούκουλου, που ήταν δύο στρατόπεδα, εμφύλιος πολέμου Ρωμαίων, ο Λούκουλος εναντίον του Σερτορίου, νομίζω. Και ξαφνικά περιγράφει ο Πλούτερχος αυτό. Mm. Ότι άνοιξε ο ουρανός, βγήκε ένα πύρινο αντικείμενο, yeah, σαν πιθάρι. Mm-hmm. Το καταγράφει, το αρχαίο κείμενο, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει. Mm-hmm. Το οποίο το είδαν όλοι, έκαιγε γύρω-γύρω και αυτό ανέβηκε στο ουρανό. Και μετά δεν αναφέρει τίποτα πλέον ο Πλούτερχος γι' αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς το ίδιο. Και ο Πλούτερχος δεν μπορεί να ξέρει για εξωγήινους, ούτε να ξέρει για UFO και τέτοια. Μήπως ξέραν αυτοί περισσότερα? Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, για να ακούσω μια τηλεθεάτρια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε μένα μιλάτε? Σε εσάς μιλάω. Ποια κυρία είστε? Η Ευαγγελία. Μάλιστα, κυρία Ευαγγελία. Ναι. Ευαγγελία. Ναι, κυρία Ευαγγελία. Ναι. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Γλυφάδα. Μάλιστα. Τι επαφή είχατε εσείς, τι εμπειρία είχατε? Πριν 2 μήνες περίπου. Μάλιστα. Είχα βγάλει το σκυλάκι μου βόρτα και μάλιστα ήταν μόλις επαφήλεψε ο ίδιος, ίδιο βασίλεμα. Μάλιστα. Ήτανε. Και όπως καθόμουν με το σκυλάκι, ναι, στο απέναντι πεζοδρόμιο, ναι, είδα ένα έτσι αγαλματάκι μου φάνηκε εμένα, μπρούντζινο. Μπρούντζινο. Ναι, μπρούντζινο μέχρι 80-90 εκατοστά κάτω από το μέτρο. Μπρούντζινο, κάτω από μέτρο. Λοιπόν, και είπα, πω, είπα τι πετάει ο κόσμος, τι όμορφο που είναι, αλλά είναι και βαρύ, πώς να το πάρω στο σπίτι. Ναι. Το κοιτούσα, ναι, ακούνητο ήταν ένα αυτό. Το μπρούντζινο. Είπανε μέσα, μπρούντζινο άγαλμα μου φάνηκε. Ήτανε το χρώμα του μπρούντζου δηλαδή είχε. Μπρούντζινο, σιδερένιος ήτανε, σιδερένιο. Μάλιστα. Αλλά τα μάτια του ήταν ζωντανά ανθρώπινα και η μητούλα του ήταν λίγο από τη δικιά μας λίγο διαφορετική. Σαν πιο μητέρη, σαν πιο δεν ξέρω. Πιο ναι, ναι, ναι. Όχι. Κάτι τέτοιο. Ο σκύλος δεν σκιάχτηκε, δεν γάβγησε. Όχι, όχι, είναι εντός όμορφος ήξουκ, όχι, δεν γάβγησε. Καθόλου ναι, μόνο του είπα, ναι, λέω... Κάτσε ρε πάντα μου μια στιγμούλα. Να μιλήσω με τον Πρίτσι. Μη θέλεις να φύγουμε και ώσπου να το πω, που γύρισα και μιλούσα το σκυλάκι, το έχασα. Έφυγε τον Πρίτσι, να την έκανε με ελαφρά. Έφυγε, το έχασα. Δεν είδα, ας πούμε, ναι, να πετάει και να κάνει. Ναι. Αλλά ήταν τόσο όμορφο, μπιμπελό μου φάνηκε. Πάρα καλό πολύ ήταν, ωραίο. Καλό πολύ ήταν. Πολύ όμορφο. Του Χρυσούλη μου. Αυτό ήρθε μόνο του ή με όχημα? Όχι, όχι, μόνο του ήταν, μόνο του, πάνω μόνο στο πεζοδρόμιο. Εγώ ήμουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, δηλαδή 5-6 μέτρα ήτανε. Αυτό περπάταγε? Όχι, όχι, όχι. Τι έκανε, σηκώτανε? Όχι, ήτανε και νόμιζα πως ήταν, πως το πετάξανε μπιμπελό, νόμιζα πως ήτανε. Μήπως το είχαν πετάξει, σου είχε φύγει από καμιά μετακόμιση, κανένα μπρούτσινο μπιμπελό? Έφυγε νόμιζα. Μήπως ήταν κανένα τέτοιο? Ήταν τόσο κοντά. Και ώσπου να μιλήσω το σκυλάκι μου. Εσάς τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό ήταν εξωγήινον? Εγώ, αν ήταν εξωγήινον, εγώ το είπα.
σε συγγενείς, παντού, παντού, παντού το είπα. Ναι. Και τι μου είπανε ότι ήταν εξωγήινο, εγώ δεν κατάλαβα τι ήταν. Α, κατάλαβα. Εσείς δεν το χρεώσατε στους εξωγήινους αυτό, είπατε απλώς ότι δεν ήταν απρούτσι. Όχι, ναι. Και πού να φανταστώ. Δεν το καταγράφουμε αυτό, παιδιά. Μην το καταγράψεις αυτό, τα σουλή, γιατί σε βλέπω έχεις πέρα. Μην το καταγράψεις αυτό. Και το σχέδιο. Όχι, όχι. Σχεδίαζα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Εσείς, παιδιά, λέτε να παίζει και εξωγήινος να έχει σκάσει μύτη, δηλαδή να έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους. Ή μόνο αυτά τα οχήματά τους βλέπουμε. Υπάρχει το περιστατικό του Roswell, μην ξεχνάμε. Το περιστατικό του Roswell του 1953, νομίζω ότι κάπου εκεί. 47, συγγνώμη, θα το ξέρει καλύτερα ο Ιων. Ο Ιων είναι ψάχνελο, αγόρι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο καταγράφηκε και σε εφημερίδες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα. Πότε έγινε αυτό, είναι παιδιά? Καταγεγραμμένο. Το 1947. Μάλιστα. Στην Αμερική. Είναι... Από πολλούς ανθρώπους έχει. Δηλαδή ήταν πολλοί μάρτυρες. Έχουν διαρρεύσει. Υποτίθεται ότι ήρθε ο Αμερικανικός στρατός και το μάζεψε αμέσως. Έπεσε το διαστημόπλοιο, υποτίθεται, σε ένα μέρος στο Νιου Μέξικο. Ότι ήταν όμα, δηλαδή. Ότι έγινε άσχημη. Όχι, δηλαδή μου έπεσε το διαστημόπλοιο. Έγινε λάθος και έπεσε. Ήταν ατύχημα, δηλαδή. Ήταν ατύχημα, ναι. Αλλά ήρθε αμέσως ο Αμερικανικός στρατός και το μάζεψε. Αλλά διέρευσαν φωτογραφίες, διέρευσαν πράγματα από την Αμερικανική. Γιατί βάση. Γιατί να θέλουν να φημώσουν, ας πούμε, και να το όλο αυτό το πράγμα να το. Γιατί το γενικά η παγκοσμιοποίηση δεν θέλει να σπείρει πανικό. Κάθε τι που δημιουργεί να πανικό. Να το δεις με πανικό αυτό. Θα δημιουργήσει τρομερό πανικό. Τεράστιο πανικό. Καταραίουν και οι θρησκείες, καταραίουν πολλά πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί να καταραίει η θρησκεία αν υπάρχουν εξωγήινοι. Αυτό πάλι δεν το έχω καταλάβει. Γιατί ναι, με αυτό που είπε πριν. Είναι ανταγωνιστικό κατά κάποιο τρόπο. Είπε ότι εμείς προερχόμαστε από μία παρέμβαση. Που το είπε ο Νομπελίστας. Ναι. Αυτόματα δεν αναγνωρίζουμε, έτσι, ότι μας έχει φτιάξει ο Θεός. Παιδιά, ο Θεός μας έχει φτιάξει. Αλλά εμείς είμαστε προϊόν μοριακής βιολογίας. Υπάρχει ένα σύμπαν το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός. Δεν έχει φτιάξει ο Θεός από εδώ και πέρα, να πούμε. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει δίκιο. Μπορεί να έχει φτιάξει και εξωγήινα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχει φτιάξει μόνο εκεί. Οι θρησκείες λένε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός επεμβαίνει. Αυτό μπορεί να αλλάξει άμα υπάρχουν εξωγήινοι. Γενικά αλλάζουν πολλά στερεότυπα αν υπάρχουν εξωγήινοι. Αλλάζει ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων. Γενικά το. Την παγκόσμια ειρήνη, σε εισαγωγικά, δεν τη συμφέρει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν συμφέρει να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν. Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Πες ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι. Άμα θέλανε να έρθουν και να κάνουν την εμφανή την παρουσία τους, δεν θα το κάνανε. Θα μας άγανε τώρα στο τι θα πει οι Αμερικανοί, ναι, τι συμφωνώ, θα, τι μανούρα θα γίνει. Άμα θέλουν αυτοί να σκάσουν μύτη δυναμικά, θα πούνε, παιδιά, γεια σας, εδώ είμαστε. Ήρθαμε και έτσι αποκαλευόμαστε, είμαστε μαζί. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχει πάει κανένας άνθρωπος να μπει μέσα σε μια μυρμικοφολιά? Νομίζω όχι. Γιατί λοιπόν έρθουν σε εμάς? Λες να υπάρχει μας τόσο, για να... Όχι, απλά υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, στην νοημοσύνη που δεν υπάρχει λόγος. Μας να βλέπουν έρθουν σαν υποδέστερα όντα. Δεν υπάρχει λόγος να παρέμβουν στην ιστορική εξέλιξη ενός. Έχεις δίκιο το Star Trek, το Star Trek το καινούργιο, όχι, που βγαίνει το Enterprise και σε μια πρωτόγονη φυλή και ξαφνικά η πρωτόγονη φυλή αρχίζει να ζωγραφίζει διαστημόπλοια. Αυτό γενικά. Και εμείς δεν το θέλαμε να το κάνουμε σε άλλους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτό, έτσι. Κάτι θέλει να πει εδώ και πολύ ωραίο ο Ανδρέας, παιδιά. Ναι. Ναι. Εγώ θα ήθελα να δηλώσω ότι όλα αυτά τα αστροσκάφη τα οποία βλέπουμε πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο μήπως είναι στρατιωτικά δεδομένα. Δηλαδή, είμαστε σε μια εποχή επιστημονική η οποία έχει προχωρήσει με τρομερούς ρυθμούς ραχδαίους και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι τα κράτη είναι έτοιμα να περάσουν από το κάρο στα μάξι, δηλαδή από το F-16, σε αυτό το αστροσκάφος. Απλώς δεν θέλουν να το βγάλουν γιατί περιμένουν μια κατάλληλη ευκαιρία, η οποία θα είναι. Άρα τι κάνουν, test drive? Ναι, ουσιαστικά αυτό κάνουν, αν το σκεφτούμε. Α, ότι δηλαδή υπάρχουν τέτοια οχήματα, υπεροχήματα, τα οποία ακόμα δεν τα έχουν βγάλει στη πιάτσα. Ναι. Και τέτοια οχήματα έχουν θεαθεί επίσης και σε ένα παίζει αυτό. Βίντεο του Ρωσικού και του Αμερικανικού μας είπε πριν στρατού, ότι έχει εφεύρει. Το γνωστό high jump στη ναυμαχία στην οποία ήταν ο ναύαρχος Μπέρντ, η οποία έγινε στην Ανταρκτική. Ναι, μας έκαψες. Ναι. Ο Γιώργος Γιόλβας, παιδιά, θυμάμαι εγώ, το θυμάσαι, Ιώνα, ναι, μας είχε πει ότι έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει, μα το είπα και τώρα που το έπαιξες. Το όχημα, δεν ξέρω αν έπαιξες, αυτό ήταν πολύ μεγάλη συνέντευξη. Το οποίο μπορεί να πάει από το Λονδίνο στην Αμερική μέσα σε 7 λεπτά. Ανίτα, αυτά τα σκάφη υπάρχουν και τώρα και δουλεύουν με παλμικό κινητήρα εταιρικού κενού. Μάλιστα. Είναι καταγεγραμμένο αυτό. Υπάρχει τεχνολογία αυτή, απλά δεν γνωρίζουμε πραγματικά. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή σε κάποια εργαστήρια τέτοιου είδους οχήματα
νέας τεχνολογίας, προχωρημένης τεχνολογίας. Απλά υπάρχει η άποψη ότι αυτά είναι εφευρέσεις κάποιων ανθρώπων εδώ γήινων. Υπάρχει η άποψη άλλων που λέγεται ότι αυτά είναι τεχνολογία την οποία έχουν βρει από τις πτώσεις τέτοιων οχημάτων πάνω στον πλανήτη, από ατυχήματα δηλαδή που έχουν συμβεί. Και μπορεί και συγκεκριμένοι διακεκριμένοι επιστήμονες να έχουν επαφή με εξωγήινους, ομολογούς τους, και να έχουν αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύονται. Δεν ξέρετε, παιδιά, τι παίζει. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που το πιστεύουν αυτό. Πολλοί επιστήμονες. Ο Καρλ Σαγκάν, ας πούμε, είχε πει στην NASA να φτιάξει ραδιοτηλεσκόπια για να τα στρέψει προς το σύμπαν, για να ακούσει κάποιες συχνότητες. Υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν αυτό. Μάλιστα. Σήμερα. Πάντως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα οχήματα. Αυτό που λέει ο Ανδρέας παίζει, παιδιά, να σας πω. Είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή, Ανήτα, το γεγονός ότι μπορεί να είναι μια εφεύρεση πραγματικά προηγμένη και να γίνεται κανένα test drive από πάνω και εμείς να τα βλέπουμε για ούφο. Άμα δεν μιλήσει με τον ίδιο τον εξωγήινο. Πάντα η τεχνολογία που μας ανακοινώνεται είναι μία-δύο γενιές κάτω από αυτή που παράγουν. Πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ επειδή πρέπει να πάω σε μια τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε όλο τον χρόνο να μιλήσουμε. Καλησπέρα σας στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας. Θα μιλάτε. Ναι. Καλησπέρα, Ανιτά. Γεια σας. Μαζί σας. Έχω και εγώ μια εμπειρία ως... Δεν ήταν μπρούτζινο το δικό σας. Μεταλλικό ήταν, συμπαγές. Και είμαστε πάλι εδώ, τηλεθεατόπουλά μου. Αναρωτιόμαστε, υπάρχουν εξωγήινοι, είναι ανάμεσά μας. Πολλοί φίλοι μας έχουν έρθει εδώ για να μας πούν τις δικές τους εμπειρίες. Και ακόμα περισσότεροι στο τηλέφωνο περιμένουν για να μας μιλήσουν τηλεφωνικά. Στη γραμμή μας, λοιπόν, είναι η κυρία που δεν πρόλαβε να μας πει το όνομά της, λίγο πριν φύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, η οποία έχει δει ένα μεταλλικό. Ναι, ναι, Βάσο. Το ονοματάκι σας, Βάσο. Ναι, ναι, Βάσο. Ναι, κυρία Βάσο. Ήμουνα το 2012, το καλοκαίρι στο νησί μου. Τώρα, πριν δύο μήνες, έτσι. Δύο χρόνια. Πριν δύο μήνες. Α, το 12, άκουσα δύο μήνες πριν. Το καλοκαίρι του 12. Μάλιστα. Σε ποια περιοχή, κυρία Βάσο? Κόπελο. Μάλιστα. Καθόμουν στο παράθυρο της κουζίνας μου. Ναι. Και τούσα το βουνό απέναντι. Κάθε φορά έβλεπα από εκεί, βγήκε κάτι στέλινο. Και καθόμουν και κοιτούσα. Μια στιγμή βλέπω μία λάμψη. Πραγματικά σκέφτηκα ότι είναι το φεγγάρι. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν έχουμε και φεγγάρι αυτή την ημέρα. Δεν έχουμε πανσέλινο. Ναι. Και είδα τη λάμψη να βγαίνει στην κορυφή του βουνού επάνω, να έντονη λάμψη και να αρχίσει να κατεβαίνει προς παγιά του βουνού. Μάλιστα. Κατέβαινε αρκετά. Σκέφτηκα αυτοκίνητο δεν μπορεί να είναι γιατί δεν υπάρχει δρόμος. Κατέβηκε την πλαγιά, έφτασε στους πρόποδες του βουνού αυτού, τη λάμψη αυτή. Στους πρόποδες του βουνού από εκεί περνάει ένας δρόμος, αμαξόδρομος, που περνάνε αυτοκίνητα. Δεν μπορούσε να σταματήσει εκεί και άρχισε να αιωρείται μετά στην κοιλάδα. Μάλιστα. Πάνω. Μάλιστα. Στην κοιλάδα που είναι σχισμένο και το χωριό. Ναι. Και άρχισε να ορείται το φως αυτό. Ναι. Δεν έβλεπα βέβαια το σχήμα του, όσο ήρθε τα κοντά. Δεν ήμουν μόνη μου, δεν το είδα μόνη μου. Ήταν και η ηπιακή βοηθός μου. Το κοιτούσαμε μαζί και δεν μπορούσαμε να δούμε τι είναι. Μάλιστα. Να ξεχωρίσουμε. Μόνο αυτό δηλαδή έχετε δει, δεν ήρθατε σε επαφή με, όχι, με όχι. Κανένα όν. Όχι, όχι. Μάλιστα. Αυτή τη λάμψη που έμοιαζε με φεγγάρι. Ναι, ναι. Πλησίασε αρκετά αιωρούμενο έτσι. Πάνω από το χωριό με το έντονο φως. Και όταν πλησίασε αρκετά, είδα ότι είναι ένα σκιές, μεταλλικό σώμα, με δύο κόκκινα φουτάκια κάτω. Αν συνεωρείται για αρκετή ώρα πάνω το χωριό, το φοβήθηκα. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω τι είναι. Εκείνη τη στιγμή ήρθε και μια θεία μου για να με δει. Γιατί φώναξα, δεν θα έξω τι έξω να δει. Η θεία το είδε, η θεία. Το είδε, ναι. Και η θεία και εσείς και η οικιακή βοηθός. Βέβαια, και τρομάξαμε βέβαια και οι τρεις. Μάλιστα. Και τραβιόμαστε πιο μέσα από την περάντα, γιατί έφυγα από την κουζίνα. Και στην περάντα δεν το βλέπω καλύτερα. Είμαστε πιο μέσα. Αυτό έμεινε εκεί τόση ώρα. Τι είπατε. Έμενε εκεί αυτό, διήρκησε πόση ώρα αυτό. Όχι πολύ. 15 λεπτά. Και έφυγε μετά. Ναι, άρχισε πάλι να τραβιέται προς τα πίσω. Προς τα πίσω, ξαναπήγε. Ας πάει στο καλό όμως έτσι. Ξαναπήγε μέσα στην πλαγιά, μέσα στα δέντρα. Ωραία.
Και έμεινε εκεί το φως για αρκετή ώρα. Μάλιστα. Εγώ έμεινα το παρακολουθώ να δω τι θα γίνει. Ναι. Ήταν ένα έντονο φως που έμεινε εκεί γύρω σε 2-3 ώρες, ώσπου βαρέθηκε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας. Εγώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι μια σημαντική επικοινωνία αυτή που θα έχουμε τώρα. Γιατί είδατε ότι με όλα αυτά που είπαμε εδώ, μπήκαμε πάλι στο τρυπάκι το υπαρξιακό. Αναρωτιόμαστε αν ο Θεός έχει πλάσει όλα τα όντα σε αυτή την πλάση, πόσο είναι άραγε το σύμπαν, αν οι εξωγήινοι είναι και αυτοί οι πλάσματα του Θεού, ή αν οι εξωγήινοι τελικά έρχονται για να διαψεύσουν την ύπαρξη του Θεού. Και στην παρέα μας δεν θα μπορούσε παρά να λείπει ένας ιερέας, και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πατέρας Μάξιμος, ο οποίος θα θέλαμε πολύ να τοποθετηθεί και να ακούσουμε την άποψή του. Καλησπέρα σας, πατέρα Μάξιμε. Καλησπέρα, Ανίτα. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα έχετε και μεγάλη γιορτή. Αυτούς τους προσκεκλημένους. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Βοήθειά μας η Άγια Χάγγελ και χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους τους εορτάζουσες και εορτάζουσες. Σήμερα είναι και η γιορτή της αεροπορίας, η άσχετο. Ναι. Γιορτάζει. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είμαστε κοντά με το, στον ουρανούλι που έχουμε. λίγο. Ναι. Λοιπόν, εδώ τέθηκε ένα θέμα ότι πες να είμαστε απόγονοι των εξωγήινων, ότι οι εξωγήινοι φέρανε, ξεκίνησε από τον Πίθηκο το πράγμα και πήγε και ήρθε ο εξωγήινος και το έκανε άνθρωπο. Γενικώς έχει αλλάξει εδώ τώρα το έργο, πατέρα Μάξιμε. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας? Κοιτάξτε, σέβουμε όλους τους ανθρώπους και τις προσωπικότητές τους και τις εμπειρίες που έχει ζήσει ο καθένας κλπ. Είναι κατά πάντα σεβαστά και φυσικά δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση έτσι με όλες αυτές τις θέσεις και απόψεις των ανθρώπων και των πιστών και των προσκεκλημένων, τους οποίους και τους σέβομαι και τους αγαπώ. Γιατί να μην έρθω σε αντιπαράθεση? Όχι, ενώ εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του, Ανίτα μου. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Για να ακούσουμε. Θέλω να σε προσωπική αντιπαράθεση. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένα έχει τι απόψει, τι θέσει, τα πιστεύω κλπ. Και είναι δύσκολο. Είστε ένα πολιτισμένο άνθρωπο, το γνωρίζω. Δεν μπορούμε να μπορέσει να ανατρέψει τα πιστεύω κλπ. Του καθενό. Ποια είναι η δική σα θέση? Η θέση τη εκκλησία μα, τη Ορθόδοξη Εκκλησία μα, αλλά και τη ταπεινότητό μου, έτσι είναι κάθετη ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να υπάρχουν εξωγήινοι και να υπάρχει άλλη ζωή σε άλλο πλανήτη. Γιατί? Η Αγία Γραφή είναι σαφέστατη, έτσι, όταν η Αγία Γραφή, δεν σας άκουσα. Ναι, ολοκληρώστε. Η Αγία Γραφή είναι σαφέστατη για την ύπαρξη ζωής μόνο στη γη. Η Αγία Γραφή μιλάει για ζωή, ότι ο Θεός δημιούργησε φυσικά όλο το σύμπαν, έτσι, το οποίο είναι άπειρο, δεν έχει τέλος δηλαδή. Φυσικά και υπάρχουν πολλοί γαλαξίες, φυσικά και υπάρχουν άλλοι γαλαξίες και άλλα άστρα και πλανήτες στο διάστημα κλπ. Φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο άνθρωπος όσο ζει και όσο ψηλά και να φτάσει η τεχνολογία σε ψηλά μέτρα, οι επιστήμονες να μπορέσουν να φτάσουν έστω και στο 1 εκατομμύριο. Το παραδέχονται άλλωστε και οι επιστήμονες να εξερευνήσουν το ΣΥΒΑ κλπ. Αλλά η Αγία Γραφή λοιπόν και οι Άγιοι μας διαχρονικά, δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη προ-Χριστού και στην Καινή Διαθήκη μετά τον Χριστό, ουδής Άγιος και πουθενά η Αγία Γραφή δεν αναφέρει ζωή εξωγήινων κλπ. Τι πιστεύουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Πιστεύουμε ότι όλα αυτά, ακούστηκε νομίζω και μία άποψη από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, ότι είναι δημιουργήματα ανθρωπίνων επιστημόνων, έτσι, τα οποία είτε τα δοκιμάζουν σε κάποια στιγμή, σε κάποια περίπτωση που χρειάζεται, είτε τα έχουν περιμένα για κάποιο λόγο, ούτως ώστε όταν θα έρθει η στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν κλπ. Έτσι, πολύ πιο εύκολα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία που είναι υψηλή και αναπτυγμένη και δεν είναι γνωστή στις άλλες δυνατότητες. Άρα λοιπόν εσείς όλο αυτό το χρεώνετε στο γεγονός ότι είναι κάποια προηγμένα οχήματα, αυτά που βλέπουμε σαν... Ναι, η μία εκδοχή. Που κάνουν ένα test drive τέλος πάντων και έχουν πέσει στην αντίληψη των ανθρώπων. Η μία εκδοχή, Ανίτη μου, είναι αυτή. Αυτή είναι... Η μία, ναι. Η άλλη... Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, σύμφωνα με τους Αγίους μας, ναι, έτσι είναι ότι είναι δαίμονες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν οποιοδήποτε σχήμα θέλουν και μορφή και να εμφανίζουν στους ανθρώπους για να μπορέσουν να τους
ξεγελάσουν και να τους δημιουργήσουν διάφορες αυταπάτες και να τους κάνουν να πιστεύουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι ξένα με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Λέγει παράδειγμα. Δεν το έχω σκεφτεί εγώ αυτό, παιδιά. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έτσι. Ναι. Ότι οι δαίμονες, λέει, τα οποία είναι όντα, τα οποία έχουν τεράστιες δυνατότητες, πολύ ασυγκρίτως ανώτερες δηλαδή από τους ανθρώπους. Λέει που άγγισε ο Δαμασκηνός ότι οι δαίμονες, παραχώρηση Θεού, μεταβάλλονται και μετασχηματίζονται σε όποιο σχήμα θέλουν και φαντασία προκειμένου να δημιουργήσουν την εντύπωση που θέλουν. Γι' αυτό είναι και ψηλοτέρατα όπως μας τα έχουν περιγράψει όλοι. Δεν έχω δει κανένα ωραίο εγώ έτσι εκείνο. Μπράβο. Τι τερατίνες είναι όλα. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Ευτυχώς το θυμίζει γιατί το ξεχνούσα. Ναι. Έχει δίκιο απόλυτο. Ναι. Έχει κανείς περιγράψει από όλους αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν δει. Όχι, τέρατα, όλα τερατένια. Μία μορφή που είναι ανεόμορφη. Όχι, δεν έχω δει εγώ ωραίο εξωγήινο. Όλα τέρατα, γιατί. Φεκάρι. Δεν είναι ερώτημα μεγάλο αυτό. Να σας ρωτήσω όμως τώρα εγώ κάτι που μου μπαίνει στο μυαλό. Η θρησκεία μας αποδέχεται την ύπαρξη. Καταρχήν, δεν, σε καμία περίπτωση δεν. Πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχουν, λέτε, εξωγήινα όντα και ότι είμαστε μοναδικοί πάνω σε αυτήν την πλάση. Την ίδια στιγμή όμως που μιλάει. Δεν υπάρχει. Μέχρι σήμερα, Ανίτα μου, μέχρι σήμερα έχει βρει κανείς ζωή σε άλλο πλανήτη. Ψηλάκια έχουμε βρει κάτι ψηλάκια. Περίμενε, αρχή και με το χέρι σου και στο σχολείο. Με έχει φρικάρει και εσύ με το χέρι σου. Δεν υπάρχει σε άλλο πλανήτη. Περίμενε. Σε βακτηριδιακή μορφή. Στον Άρη υπάρχει. Δεν έχουμε δει όντα. Σε βακτηρίδιο μόνο. Το βακτηρίδιο δεν είναι όντα. Και εξάλλου, άμα το σκεφτούμε, η γη ήταν μια πειρακτωμένη μάζα. Δεν υπήρχε ζωή τότε. Βακτήρα, αργότερα πέσαν με μετεωρίτες και ψυχή. Και μετά ήρθε. Κάτι υπάρχει θέλω να ρωτήσω τον πατέρα. Να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Τον πατέρα, Μάξιμο, και πραγματικά να ολοκληρώσω λίγο την ερώτησή μου, την έχω αφήσει στη μέση. Σημασία, κάτσε το, Λονίδα μου. Τι είναι οι δαίμονες τότε? Αυτό πήγα να πω. Μα, τα ίδια πράγματα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, δηλαδή, η θρησκεία μας δεν αποδέχεται παρά μόνο τα ανθρώπινα όντα, αυτά που ξέρουμε, αυτά που είμαστε εμείς όλοι, να πούμε. Την ίδια στιγμή όμως που αποδέχεται μόνο την ύπαρξη των ανθρωπίνων όντων, μου λέει ότι παίζουν κάτι διαβόλια και τριβόλια, τα οποία δεν είμαι σε θέση να τα αναγνωρίσω, δεν έχουν ανθρώπινο DNA. Τι ρόλο βαράνε αυτά? Και είναι και το άλλο. Οι άγγελοι. Ποια είναι αυτά! Και είναι και κάτι άλλο. Οι άγγελοι τι είναι? Τι είναι οι άγγελοι? Οι άγγελοι τι είναι? Η Αγία Γραφή λέει ότι οι άγγελοι γεννηθήκαν πριν από την ύλη. Άρα λοιπόν οι άγγελοι είναι ανώτερης πνευματικής υπόθεσης όντα. Τα οποία δεν είναι από τη γη. Δεν είναι υγιεινή. Είναι εξωγήινη. Λεωνίδα. Ναι, πατέρα μας. Λεωνίδα, φυσικά και οι άγγελοι έχουν δημιουργηθεί πολύ πριν την δημιουργία των ανθρώπων κλπ. Άρα είναι εκτός γης. Δεν είναι άειλοι. Με την άρα είναι εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι εξωγήινη νοημοσύνη οι άγγελοι. Βεβαίως. Αυτό είναι. Άρα παραδεχόμαστε. Πού υπάρχουν εξωγήινες νοημοσύνες? Με αυτή την έννοια θέλουμε να πούμε. Με αυτή την έννοια θέλουμε να πούμε ότι οι δαίμονες είναι οι εξωγήινοι. Βεβαίως και μπορούμε να το πούμε. Γιατί ζουν έξω από τη γη, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα. Όταν λέμε εξωγήινοι, δεν λέμε πράσινα ανθρωπάκια. Εξωγήινοι μιλάμε νοημοσύνη στο σύμπαν. Αυτό εννοούμε εξωγήινοι. Που δεν ζει στη γη μας. Δεν έχω καλή ακρόαση, γιατί μιλάτε όλοι μαζί και λοιπά. Τι μου είπατε, δεν σας άκουσα. Εντάξει, είναι επαναλάβετε. Για πάρ' το αλλιώς, Λονίδα, από την αρχή. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Τα λέμε εξωγήινοι, δεν είναι πράσινα ανθρωπάκια, υποχρεωτικά. Λέμε, οντότητες. Αν υπάρχει εξωγήινη νοημοσύνη, νοήμων ενέργεια. Φυσικά υπάρχει. Οι άγγελοι, οι δαίμονες, όλα αυτά είναι εξωγήινοι στην πραγματικότητα. Λονίδα, δεν λέμε. Και μια ωραία, πήρατε... δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, λέτε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Λέτε. Λέτε, δεν γίνεται έτσι να μιλάτε. Μια που ο πατέρας Μάξιμος έχει την καλοσύνη να μας πάρει. Υπάρχει ένα χωρίο στην Αγία Γραφή για το όραμα του Ιζεκείλ. Το οποίο περιγράφει κάτι σαν εξωγήινη κατασκευή. Τι είναι το πρώτο όραμα του Ιζεκείλ? Τι είχε δει αυτός, Λονίδα μου? Είναι μια κατασκευή που μοιάζει με υπτάμενο δίσκο μέσα στην Αγία Γραφή. Καταγεγραμμένο. Υπάρχει. Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, Ανίτα? Ότι στα ιερά μέσα κείμενα υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ακούτε, πατέρα Μάξιμε, που... ακούτε. Ακούω, ναι, ακούω. Αναφέρουν... χάνω τον ήχο γιατί μιλάτε όλοι μαζί και έχω και μεγάλη καθυστέρηση. Εντάξει, έχετε δίκιο. Υπάρχει λοιπόν το όραμα του προφήτη Ιζεκείλ, που έχει περιγραφεί και έχει αποτυπωθεί από τις περιγραφές του, που εμφανίζει ένα υπτάμενο αντικείμενο, δισκοειδές και τα λοιπά, το οποίο... ερμηνεύεται από την Εκκλησία ως ουράνιο θεϊκό όχημα. Το ίδιο
και με τον προφήτη Ηλία. Να ακούτε, πατέρα Μάξιμε, τι έχει γίνει. Ο προφήτης Ηλίας μπήκε σε αυτό και ταξίδεψε και δεν επέστρεψε, δεν επέστρεψε ποτέ στη γη. Παίζει αυτό ότι ο προφήτης Ηλίας έχει μπει σε τέτοιο όχημα και δεν ξαναεπέστρεψε στη γη. Ναι, ο προφήτης Ηλίας είναι γνωστό. Ναι. Ο προφήτης Ηλίας είναι γνωστό, ναι, ότι δεν έχει γευθεί θάνατο και όσο ζούσε είχε ένα πύρινο άρμα το οποίο τον πήρε και τον οδήγησε ως εις τον ουρανό, δηλαδή σαν να πηγαίνει στον ουρανό. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Γι' αυτό ότι η εκκλησία του προφήτη Ηλία είναι πάντα ψηλά φαίνεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν, δηλαδή τον πήραν οι εξωγήινοι. Πού πήγε όμως, πού πήγε. Τον έχει, η διδασκαλία της εκκλησίας μας, ναι, είναι ότι τον έχει ο Θεός σε κάποιο τόπο κλπ. Ναι. Κρυμμένο για να ξανάρθει, όπως λέει η διδάσκη η εκκλησία μας, να ξανάρθει λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Α. Για να βοηθήσει τους πιστούς στην εποχή του Αντιχρίστου. Θα έρθει να κάνει τον πρόλογο δηλαδή. Που ζούμε σύμφωνα με εμένα. Μάλιστα. Θα έρθει να προλογίσει τη Δευτέρα Παρουσία. Θέλω να πω, αν επιτρέπετε, στον πατέρα Μάξιμο, σε πάρα πολλές εκκλησίες, παλιές εκκλησίες, αγιογραφίες που δείχνουν καθαρά εξωγήινα οχήματα. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήσαν 600 ή 700 χρόνια πριν ζωγράφησαν ξαφνικά σε εκκλησίες μέσα και όχι μόνο, παντού. Και όχι μόνο αυτό που λέει. Παντού. Ναι. Όχι μόνο αυτό που λέει ο κύριος Βίλιαμς, αλλά υπάρχουν βραχογραφίες ακόμα πιο πίσω των πρωτόγωρων ανθρώπων που έχουν ζωγραφίσει πτάμενα αντικείμενα και όντα τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς. Στις πυραμίδες υπάρχουν απεικονίσεις διαστημοπλοίων. Εγώ τα διαβόλια δεν θέλω που μου λέει. Και δεν θέλω να είναι διαβολικά αυτά και να έρχονται και να κάνουν τέτοιες επισκέψεις και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα δεν θέλω. Τώρα... Αν ήταν να κάνω μια αποκάλυψη. Όχι, θα κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ και θα την κάνεις μετά. Μου, ναι. Ανίτα μου, όλα, δεν είναι περίεργο ότι μέχρι... Γιατί το όλο θέμα έτσι ξεκίνησε το 1947. Το όλο θέμα μέσα ενός ιδιωτικού πιλότου, του Kenneth Arnold, ο οποίος αυτός πρώτος το 1947... είδε 9 περίεργα αντικείμενα να πετάνε πάνω στον ουρανό. Ναι. Το οποίο στη συνέχεια ήρθε η Αμερική και είπε ότι ήταν 9 πολεμικά αεροπλάνα που έκαναν δοκιμαστικές πτήσεις. Μάλιστα. Μέχρι το 1947 δεν, ναι, είχαμε ξανά κανένα καταγεγραμμένο τέτοιο περιστατικό. Αυτοί εδώ όλοι που έχουν δει, τι έχουν δει. Επίσης, τι είδαν αυτοί όλοι που βλέπουν αυτά τα οχήματα, τι είναι αυτά, πατέρα Μάξιμε. Αυτοί, εγώ δεν αμφισβητώ, υπάρχουν πολλοί, έτσι υπάρχουν. Ανίτα μου, μ' ακούς? Βεβαίως. Ωραία. Επειδή έχω μεγάλη έτσι. Και επειδή και εγώ έχω μια αγωνία, ναι, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να, ναι, το κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και το πούμε πιο ανθρώπινα μετά. Χαλαρά. Και είμαστε πάλι εδώ λοιπόν με τον πατέρα Μάξιμο στη τηλεφωνική μας γραμμή, με τους φίλους μας όλους εδώ και πολλούς φίλους που έχουν έρθει κοντά μας για να τοποθετηθούν και ελπίζω να προλάβουμε, γιατί σήμερα ήταν έτσι μεγάλη έλευση των φίλων που θέλουν να μαρτυρήσουν εδώ την εμπειρία τους. Πατέρα Μάξιμε, λοιπόν, μας είπατε ότι η δική σας θέση είναι ότι δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να υπάρχουν εξωγήινα όντα κατά την.